στο στούντιο 2 και την Πετρούλα Αργυρού, η οποία έχει αποκαλυπτικές πληροφορίες. Πετρούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σε ρωσικά και ουκρανικά χέρια, κατά κύριο λόγο, φαίνεται να καταλήγει η Τράπεζα Κύπρου. Αυτό προκύπτει από την μετοχική σύνθεση της τράπεζας, όπως διαμορφώνεται μετά την απόφαση του Eurogroup για κούρεμα των καταθέσεων. Πάμε κατευθείαν στον πίνακα που ετοιμάσαμε για να δούμε περίπου το ύψος του νέου μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και τα ποσοστά όπως αυτά διαμορφώνονται. Λοιπόν, οι Κύπροι φυσικά και νομικά πρόσωπα κατέχουν το 29%. Καταρχήν να πούμε ότι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται γύρω στα 5 δισεκατομμύρια, με τους Κύπριους φυσικά και νομικά πρόσωπα να κατέχουν το 29%. Τους ξένους φυσικά και νομικά πρόσωπα να κατέχουν το 41%, τα δικηγορικά γραφεία το 12%. Βεβαίως, Νικόλα, τα ποσοστά αυτά είναι αρθριστικά, φτάνουν το 82% και απομένει το 18% το οποίο κατέχει η κακή λαϊκή. Mm-hmm. Οι ξένοι, όπως λένε οι πληροφορίες μας, είναι κατά κύριο λόγο Ρώσοι και Ουκρανοί, ενώ ακολουθούν οι Πολωνοί, άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, Κινέζοι και Ινδοί. Θα πρέπει όμως, Νικόλα, να επισημάνουμε ότι στις κυπριακές εταιρείες δυνατόν να συμπεριλαμβάνονται ξένοι δικαιούχοι, των οποίων οι μετοχές κρατούνται από Κύπριους εμπιστευματοδόχους. Επίσης, τα δικηγορικά γραφεία εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο ρωσικά και ουκρανικά συμφέροντα. Σημειωτέων ότι ο αριθμός των νέων μετόχων, φυσικών και νομικών προσώπων, ξεπερνά τις 22.000. Και εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα στοιχεία είναι ανακαταθέτη και όχι αναλογαριασμό. Δηλαδή, ένας καταθέτης μπορεί να διατηρεί πέραν του ενός λογαριασμού. Επομένως, Πετρούλα, Ρώσοι, Ουκρανοί και Πολωνοί κατά κύριο λόγο οι μέτοχοι. Έχει όμως σημασία να δούμε και ποια είναι η σύνθεση των ανασφάλιστων καταθετών της λαϊκής που έχουν λόγο για το 18%. Ναι, έχει σημασία, διότι η σύνθεση των ανασφάλιστων καταθετών εν πολλής θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερθεί αυτό το ποσοστό του 18% στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου, η οποία τοποθετείται στις 10 ή και στις 13 Σεπτεμβρίου. Πάντως, να δούμε ποιοι είναι τη σύνθεση, ποιοι είναι οι ανασφάλιστοι καταθέτες της λαϊκής. Φυσικά και νομικά πρόσωπα Κύπροι κατέχουν το 45%, ξένοι φυσικά και νομικά πρόσωπα κατέχουν το 43%, και δικηγορικά γραφεία κατέχουν το 12%. Ισχύει ό,τι είπαμε και στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου, δηλαδή τα δικηγορικά γραφεία εκπροσωπούν κυρίως Ρώσους και Ουκρανούς, ενώ στην περίπτωση των Κυπριακών υπάρχουν εταιρείες εγγεγραμμένες στην Κύπρο, εμφανίζονται ως κυπριακοί φορολογούμενες οντότητες, όμως σε αυτές μετέχουν ξένα συμφέροντα. Mm. Τώρα, οι ανασφάλιστοι καταθέτες της λαϊκής, οι οποίοι πλησιάζουν τις 12.000, προς το παρόν δεν θεωρούνται μέτοχοι της Τράπεζας Κύπρου, διότι η λαϊκή υπάρχει ακόμη ως οντότητα και το 18% των μετοχών ελέγχεται από τη διαχειρίστρια. Στο μεταξύ, Πετρούλα, η ηγεσία του Συνδέσμου των Ανασφάλιστων Καταθετών της Λαϊκής είχε το απόγευμα συνάντηση με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. Τι βγαίνει από εκεί? Ναι, ήταν μια συνάντηση κυρίως αναγνωριστικού χαρακτήρα, χωρίς να οδηγεί προς το παρόν σε κάποιο χειροπιαστό αποτέλεσμα. Εξού και θα υπάρξει νέα συνάντηση στις 20 Αυγούστου. Το ζητούμενο, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, είναι οι ανασφάλιστοι καταθέτες της Λαϊκής να έχουν το λόγο και το ρόλο που τους αναλογεί. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, πρόσθεσε, να γίνει αυτό, και αυτοί είναι που συζητήθηκαν προκαταρκτικά σήμερα. Λοιπόν, έχουμε κάποιες δηλώσεις να παρακολουθήσουμε και να επιστρέψουμε κοντά σου, Πετρούλα, για να ολοκληρώσουμε. Δεν έχω αμφιβολία, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να φτάσουμε, εφόσον είμαστε όλοι λογικά όντα, μπορούμε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου να ικανοποιηθούν όλες οι πλευρές και όλα τα αντικείμενα τα οποία έχουμε βάλει στο τραπέζι της συζήτησης. Μα γιατί μιλάτε για το 18%? Εγώ βλέπω ότι είναι εφικτό να γίνει ένα σχήμα το οποίο να εκπροσωπήσει επάξια όλους τους μετόχους της Τράπεζας Κύπρου, τόσο αυτούς που ανήκουν, τόσο τους καταθέτες της Λαϊκής που είναι κάτω από την ομπρέλα του 18%, όσο και όλους τους υπόλοιπους. Παρόν πάντως στη σημερινή συνάντηση ήταν και ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου, έτσι, Πέτρα? Ναι, είναι ο κύριος Αλέκος Μαρκίδης, τη δήλωση του οποίου παρακολουθήσαμε προηγουμένως. Θεωρεί ότι είναι εφικτό να υπάρξει κοινό σχήμα που να εκπροσωπεί άπαντες. Τώρα, υπάρχει και μια άλλη διάσταση, Νικόλα. Είναι η επανασύσταση που ζητούν τα ταμεία
προνοίας, τα οποία διαλύθηκαν υπό το φόβο του κουρέματος, όπως αποκαλύπτει σήμερα το Sigma Life ο Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Θεοδόσης Τρίφωνος. Ζητάμε επιστολή του την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα κατά πόσον είναι εφικτή η επανασύσταση των ταμείων προνοίας, τα οποία ζήτησαν τη διάλυσή τους. Μάλιστα, ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας, σε δηλώσεις του στο Sigma Life, σχολιάζοντας αυτό, επισήμανε ότι τα ταμεία προνοίας, τα οποία διαλύθηκαν υπό το φόβο του κουρέματος, πρέπει να συμμορφωθούν με τις πρόνοιες πορείες νομοθεσία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πετρούλα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.